Μας έδειχναν το σπουδαίο έργο που έκαναν εκείνοι που φορούσαν τη στολή τη δική σας και είχαν τη δική σας την ψυχή και τη δική σας την καρδιά, που έστεκαν δίπλα σε αυτούς που έγραφαν ιστορία που συγκίνησε όλο τον κόσμο. Αλίμονο λοιπόν, πόσο μακριά και πόσο ψυχρά θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το θέμα και πόσο πραγματικά απάνθρωποι θα ήμασταν εάν δεν στεκόμασταν εκεί που πρέπει. Πρέπει οι δήμαρχοι να είναι δίπλα στον Ερυθρό Σταυρό, στις Ερυθροσταυρίτισες και στους Ερυθροσταυρίτες, γιατί πραγματικά δίνουν έναν αγώνα ο οποίος δεν είναι αργυρώνητος. Δίνουν συνέστημα, δίνουν ψυχή. Και σε αυτούς τους ανθρώπους όλοι μας θα είμαστε δίπλα πάντα, γιατί το συνέστημα δεν αγοράζεται. Και πραγματικά εσείς έχετε μπει στις καρδιές όλης της Ελλάδας και όχι μόνο σε εμάς, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάω σε Έλληνες. Και πραγματικά σε αυτή τη θέση που κάθεστε είναι περίοπτη. Να συνεχίσετε να είστε ψηλά με το φρόνημα που έχετε, μα πώς να μην έχετε τέτοιο φρόνημα όταν έχετε τέτοιο στη διοικούσα επιτροπή σας, σε αυτή την όμορφη οικογένειά σας που με έχετε κάνει μέλος και με συγκινείτε κάθε φορά που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Ξέρετε, πολλές φορές εξ αντανακλάσεως παίρνω κάτι που γράφει το όνομά μου. Ενώ αυτό που κάνω, το κάνω για αυτό το λαό, γιατί όποιος και αν ήταν στη θέση τη δική μου, το ίδιο θα κάνω. Ας στρέψουμε τη μνήμη, τους πνευματικούς σταγούς, τη Μαριάνθη την Τούλια, που δεν είναι σήμερα κοντά μας, τον Πατροκοσμά, κυρία Νίκη, την Παρασκευή την Ερήμου, και τις όσο που σήμερα κλείνουν τις μέρες. Να ακολουθήσουμε όλες τα χνάρια τους. Βλέπετε ότι στα ιδρύματα που έχει πόλη, γυροκομείο, καπή, στο νοσοκομείο, οποιαδήποτε μοδοσία γίνεται, πηγαίνουν. Πρέπει να πούμε ότι υποστηρίζει και νομίζω ότι λειτουργεί το κοινωνικό ιατρείο.